αξία, μετά τον Θεό, την κοσμούν και τη στηρίζουν στους αιώνες, τα αίματα και οι ευχές των ανώνυμων και επώνυμων Αγίων της, των μαρτύρων του σταδίου και των μαρτύρων της συνείδησης. Οι μάρτυρες του σταδίου κατέθεσαν την πίστη και την αγάπη τους προς τον Θεό ενώπιον των ισχυρών, των τυράννων και των απίστων και υπέγραψαν αυτή την κατάθεση με το αίμα του στο τίμιο. Ανάμεσα στο νέφος αυτό των μαρτύρων ξεχωρίζουν εκείνοι που άθλησαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στα ζωφερά χρόνια της τουρκοκρατίας και που πλήρωσαν με τη ζωή τους την άρνησή τους να προδώσουν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτή η άθλησή τους ενδυνάμωσε τους ασθενείς στην πίστη και προσέφερε ανεκτίμητες επιρεσίες στο χριστεπώνυμο πλήρωμα που έβλεπε να επαναλαμβάνονται στις ημέρες τους οι άθλοι παλαιών μαρτύρων. Οι νεομάρτυρες προέβαλαν την ευγενέστερη για την Ορθοδοξία και αποτελεσματικότατη αντίσταση στον μισόχριστο δυνάστη με θύματα τους ίδιους τους εαυτούς τους. Ο Άγιος Νεομάρτυρας Δήμος ο Αλιεύς υπήρξε πρότυπο απλοϊκού ανθρώπου με βαθιά πίστη που τον οδήγησε στην εκούσια θυσιαστική προσφορά και την ένδοξη άθληση. Ο Άγιος Νεομάρτυρας Δήμος καταγόταν από τα μέρη της Αδριανούπολης και ασκούσε το επάγγελμα του αλιέως του ψαρά στα ιχθυοτροφία της Μύρνης. Η εργασία του όμως αυτή δεν απέδιδε οικονομικά ωφέλη και έτσι ο 25χρονος νεαρός δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Το αφεντικό του ήταν Τούρκος και παρά τις προσφερόμενες σε αυτόν υπηρεσίες έμενε πάντα χρεωμένος. Έτσι, όταν αγόρασε άλλος Τούρκος το ιχθυοτροφείο, ο νεαρός Δήμος έκρινε ασύμφορη τη συνεργασία μαζί του και απομακρύνθηκε. Αυτή όμως η άρνηση συνεργασίας μαζί του ανταμείφθηκε με τη συκοφαντική δυσφήμισή του ότι τάχα ο Δήμος είχε ορκιστεί ότι θα αλλαξοπιστήσει, πως θα γίνει δηλαδή μωαμεθανός από χριστιανός που ήταν. Μάζεψε δε και αρκετούς ψευδομάρτυρες για να γίνει περισσότερο πιστευτός και μαζί τους οδήγησε τον Δήμο στον Κρητή. Εκεί ο νεαρός μάρτυρας με παρησία και θάρρος που αντλούσε από τον Χριστό μας που έλεγε ότι «Κι όταν ακόμα σας παραδώσουν ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων, μη προμελετάν τι απολογηθήνε, εγώ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν», ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό και την απόφασή του να χύσει ακόμα και το αίμα του για την αγάπη του. Αυτή η θαραλέα απάντησή του στον Καδί ήταν και το έναυσμα του μαρτυρίου του Δήμου, που το υπέμεινε με καρτερία ανίποτη. Τότε τον φυλάκισαν και του έσφιξαν τα πόδια του σε ένα κούτσουρο, γεμάτο από αιχμηρά αντικείμενα, για να του αυξήσουν τον πόνο. Τα βασανιστήρια αυτά όμως δεν στάθηκαν ικανά να μειώσουν τη δύναμη της πίστης του Αλιέως, που είχε και τη συμπαράσταση ενός χριστιανού από τη Λέρνη, τακτικού επισκέπτη του στις δύσκολες εκείνες στιγμές της ζωής του. Έτσι, στο κενό έπεφταν κάθε τόσο και οι κολακίες και οι υποσχέσεις του Κρητή για ζωή τριφυλή και ωραία αν αλλαξοπιστούσε, ακόμα και οι απειλές του για περισσότερα και επώδυνα βασανιστήρια. Ο αποκεφαλισμός του Αγίου Δήμου δεν άργησε να ακολουθήσει και πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου του έτους 1763. Οι χριστιανοί της περιοχής, αφού πλήρωσαν τους δημίους, πήραν το μαρτυρικό λείψανο και το έθαψαν στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο Χριστός μας, για να τιμήσει τον μάρτυρα, τον κατέστησε πηγή θαυμάτων αστήρευτη. Έτσι, φτωχού πληγωμένου ράφτη το δάχτυλο θεράπευσε, την ασθένεια οφθαλμών γυναικός γιάτρεψε και την κεφαλαλγία ταπεινού οικέτη του απομάκρυνε. 3 χρόνια μετά το ηρωικό μαρτύριο του νεομάρτυρα Δήμου έγινε και η ανακομιδή των τίμιων λειψάνων του. Κατά την ώρα της εκταφής του, αυτά απέδωσαν άρετη ευωδιά, που έκαναν όλους τους παρευρισκομένους να θαυμάσουν και να αναφωνήσουν
της Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών. Ο ιερομόναχος Ματθαίος ο Χίος, που βοήθησε στην αναδοκομιδή των Λειψάνων, πήγε μετά σε κάποια συνοικία της Μύρνης, που έμεναν πολλοί συμπατριώτες του. Ένας από αυτούς αισθανόταν γλυκύτατη ευωδιά να εξέρχεται από τα ράσα του. Στην ερώτησή του απάντησε ότι τα Λείψανα του νεομάρτυρα ευωδίαζαν και η άειλη και άρετη αυτή ευωδιά μεταφέρθηκε και στα ενδύματά του για πιστοποίηση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, το οποίο τιμά τον αθλητή Δήμο και δοξάζει τον μεγάλο αθλοθέτη Χριστό. Αλλά στις 10 Απριλίου κάθε έτους δεν γιορτάζει μόνο ο Άγιος Δήμος, γιορτάζουν και οι Άγιοι Μάρτυρες Αφρικανός, Πούπλιος και Τερέντιος. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες συνελήφθησαν επειδή ήταν χριστιανοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του ηγεμόνα της χώρας τους. Όταν ο ηγεμόνας τους πρόσταξε να θυσιάσουν στα είδωλα, εκείνοι με μια φωνή ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και καθύβρισαν τα είδωλα. Τότε ο ηγεμόνας, οργισμένος, τους υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια και μάστιγες. Τους έδεσε με αλυσίδες και τους έβαλε μέσα σε κάμινο για 3 ημέρες. Όταν όμως άνοιξαν τη σφραγισμένη κάμινο, είδαν με έκπληξη ότι οι Άγιοι ήταν σώοι και αυλαβείς. Από το θαύμα αυτό, πολλοί ειδωλολάτρες πίστεψαν στον Χριστό και γι' αυτόν τον λόγο αποκεφαλίστηκαν. Ο τυφλός πνευματικά ηγεμόνας διέταξε τότε να ρίξουν τους Αγίους επάνω σε αναμένα κάρβουνα και να αρχίσουν να τους χτυπάνε. Τους ξερίζωσε με σίδερα τους όνυχες. Εκείνοι και πάλι με τη χάρη του Θεού θαυματούργησαν. Τα είδωλα έπεσαν κάτω και συνετρίβησαν στη γη. Διαλύθηκαν όπως διαλύεται το κερί από τη φωτιά. Τότε ο ηγεμόνας, φοβούμενος μήπως και άλλοι ειδωλολάτρες γίνουν χριστιανοί, έδωσε την εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους. Με αυτόν τον τρόπο τελειώθηκε η μαρτυρία τους και έτσι οι Άγιοι έλαβαν τους ουράνιους στεφάνους. Η σύναξή τους τελούνταν στην Ιερά Μονή Παυλοπετρίου, κοντά στο Παντήχιο της Μικράς Ασίας. Και όπως αναφέρει ο Θεόδωρος ο Αναγνώστης, η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων έγινε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Πρώτου του Μεγάλου, στις 21 Σεπτεμβρίου, και αυτά τα Λείψανα εναποτέθηκαν στην Αγία Ευθυμία της Πέτρας. Εύχομαι όλοι μας να έχουμε τις πρεσβείες, τις ευχές, την προστασία και τη βοήθεια όλων αυτών των μεγάλων μας Αγίων. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.